Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τον χώρο των επιχειρήσεων. Η δημοφιλή συνδρομητική βίντεο streaming υπηρεσία Netflix επεκτείνεται σε 130 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το Netflix μεταδίδει γνωστές τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων η House of Cards, Narcos και Marco Polo, ενώ πλέον έχει προχωρήσει και στην παραγωγή ταινιών. Το Netflix είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 190 χώρες παγκοσμίως. Την Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθούν για 8η συνεχή φορά τα βραβεία franchise υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και με χορηγό επικοινωνίας, το SBC. Φέτος, κεντρικός παρουσιαστής στα βραβεία franchise θα είναι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Η First Data στην Ελλάδα ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με την Alpha Bank για τα επόμενα 7 χρόνια. Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία στην Alpha Bank περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων έκδοση, διαχείριση καρτών καθώς και τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης πέτυχε το 2015 ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς η χρονιά έκλεισε με 18,1 εκατομμύρια επιβάτες. Η επιβατική κίνηση κατά το 2015 ήταν 19% υψηλότερη σε σχέση με το 2014. Η άνοδος αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία, αποτυπώνεται τόσο στους ξένους επισκέπτες που αυξήθηκαν κατά 26%, όσο και στους Έλληνες ταξιδιώτες που σημείωσαν άνοδο κατά 11%. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε ένα ακόμη Business News.